Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα, όχι μόνο για το Μουσείο της Ακρόπολης, για την Ελλάδα, για τον παγκόσμιο πολιτισμό. Καθώς το θράσμα Φέιγκαν επιστρέφει στο σπίτι του, επιστρέφει στην Ελλάδα, επιστρέφει στο Μουσείο της Ακρόπολης. Έλειπε από την Ελλάδα για περισσότερο από 200 χρόνια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά το Μουσείο Αντωνίνο Σαλίνας του Παλέρμο, αλλά και την Περιφερειακή Διοίκηση της Σικελίας, που μέσα σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα ανταποκρίθηκαν στο αίτημα του Μουσείου της Ακρόπολης, έτσι ώστε σήμερα το θράσμα Φέιγκαν να επιστρέψει στην φυσική του θέση, εδώ, στην Ανατολική Ζωφόρο του Παρθενώνα. Θέλω να τονίσω ότι η επιστροφή αυτή γίνεται με τη μορφή της κατάθεσης για 8 χρόνια, με προοπτική το θράσμα αυτό να παραμείνει μόνιμα στο Μουσείο της Ακρόπολης. Και αυτή η λύση η οποία βρέθηκε αποδεικνύει ότι όταν υπάρχει διάθεση μεταξύ των μουσείων, μεταξύ των πολιτιστικών αρχών δύο χωρών, μπορεί να βρεθεί μια λύση η οποία είναι αμοιβαία αποδεκτή. Θέλω να τονίσω επίσης το γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση, το Υπουργείο Πολιτισμού, αποστέλει στο Μουσείο Σαλίνας δύο πολύ σημαντικά εκθέματα ως ένδειξη αναγνώρισης αυτής της πολύ σημαντικής κίνησης η οποία έγινε από το Ιταλικό Μουσείο. Η προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης προκειμένου να επιτευχθεί η μόνιμη επανένωση όλων των λειπτών του Παρθενώνα συνεχίζεται αμείωτη. Και το σημαντικό βήμα αυτό το οποίο γίνεται σήμερα πιστεύω ότι ανοίγει το δρόμο έτσι ώστε και άλλα μουσεία να μπορέσουν να κινηθούν στην αντίστοιχη κατεύθυνση. Με πιο σημαντικό φυσικά το Βρετανικό Μουσείο, το οποίο θα πρέπει πια να αντιληφθεί ότι έχει έρθει ο καιρός. Τα μάρμαρα του Παρθενώνα, τα οποία έφυγαν από την Ελλάδα σε συνθήκες που λίγο πολύ είναι όλες γνωστές, να επιστρέψουν πια εδώ στο φυσικό του σπίτι, να επανενωθούν με τα υπόλοιπα μάρμαρα τα οποία εκτίθονται σε αυτό το θαυμάσιο μουσείο, έτσι ώστε ο κάθε επισκέπτης να μπορεί να θαυμάσει αυτό το μοναδικό μουσείο πολιτικής κληρονομιάς στην ολότητά του, όπως του αξίζει, εδώ στην Αθήνα, υπό το φως του Αττικού ήλιου. Prime Minister, you were just recently in Britain, in Downing Street, as a matter of fact, and you brought up this issue of the Parthenon marbles, but still you very little result. What makes you think this will change the minds of the British Museum, and what do you have to say to them after this move? Well, this is a very important step because this is the first artifact that is actually being returned from a foreign museum to the Acropolis Museum through a mutually acceptable arrangement, and I think it paves the way also for the British Museum to enter into serious discussions with the Greek authorities in order to find a solution that will be mutually acceptable. I did raise the issue when I visited the Prime Minister. I felt encouraged by the statement of the Prime Minister that the British government would not oppose a possible agreement that could be reached between the Greek authorities and the British Museum, and we certainly intend to take this issue further, and that's why I think that today's event, this return of this important fragment, is such an important event in our continuous struggle to reunify the Parthenon sculptures. And for anyone who still doubts the validity of our claim, I would simply invite them to come and take a look at this spectacular museum and to fully appreciate that we are essentially talking about one monument that was violently separated 200 years ago and that cries but to be reunited under the Attica light in order to fully communicate with the Parthenon. This can only happen in this splendid location, the New Acropolis Museum. I'm also
very encouraged by the fact that the majority of the Greek people, of the British people, seem to support this claim. This is an indication that times are changing, and that the case that is being made by the Acropolis Museum, but also by the Greek government, is a case that is also very much appreciated by the British public opinion. When there is a will, there is a way. This will happen. Sooner or later it will happen, and we're looking towards constructively engaging with the British Museum to find, again, as I told you, a mutually acceptable solution.